Σε ένα κόσμο επικίνδυνων παρεστήσεων με άγνωστες συνέπειες για τον οργανισμό τους βύθιζαν την πελατεία τους ζευγάρι Ελληνοκαναδών που έπεσε στα χέρια αστυνομικών του τμήματος Χερσονήσου. Πολλούς ανάγνωστοι σκόνη που φαίνεται να είναι ξυλοκαΐνη αντί για κοκαΐνη. Παρά τον άγνωστο χαρακτήρα της ουσίας, οι αστυνομικοί διέκριναν όλα τα στοιχεία της παράνομης διακίνησης ουσιών παρακολουθώντας τη δράση τους. Οι μεθυσμένοι τουρίστες έκαναν ουρά για να προμηθευτούν τη σκόνη που μοίραζε τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο ζευγάρι, εισπράττοντας 70 ευρώ για κάθε γραμμάριο της ουσίας. Οι νεαροί τουρίστες πίστευαν ότι πλήρωναν κοκαΐνη, εισπνέοντας τη σκόνη, η οποία συναντάται συχνά ως ουσία για την αρέωση τόσο της ηρωίνης όσο και της κοκαΐνης. Η ξυλοκαΐνη χρησιμοποιείται ευρέως ως τοπικό αναισθητικό με προσοχή και ιατρική επίβλεψη, καθώς οι παρενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές στον ανθρώπινο οργανισμό. Η εισπνοή της ουσίας παραμένει άγνωστο το πώς επιδρά στον οργανισμό των χρηστών, αλλά και το αν η χρήση της με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία. Ο 55χρονος και η 61χρονη έφτασαν πριν από περίπου ένα μήνα στα Μάλια από άλλο θέρετρο της Ευρώπης. Νοικιάσαν σπίτι και δικτυώθηκαν άμεσα στη νυχτερινή ζωή της ευρύτερης περιοχής, πουλώντας τη δική τους σκόνη αντί για κοκαΐνη. Οι πληροφορίες για τη δράση τους έπεσαν βροχή στο τμήμα Χερσονήσου, που κατάφερε να τους εγκλωβίσει και να κατασχέσει 800 γραμμάρια της ουσίας που, όπως φαίνεται, έκρυβαν στις αποσκευές τους. Και μάλιστα λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ήπειζα, όπου είχαν σκοπό να συνεχίσουν τη δράση τους. Αν εξακολουθούσαν να πωλούν επί 70 ευρώ το γραμμάριο, τα κέρδη τους υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσαν τις 56.000 ευρώ. Οι εισαγγελέας και ανακριτής, που βρίσκονται επίσης για πρώτη φορά αντιμέτωποι με ανάλογη υπόθεση, τους επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα πιστοποιήσουν το ακριβές είδος της ουσίας αλλά και τον τρόπο δράσης της στον ανθρώπινο οργανισμό.